Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Βήμα στην Κεντρική Μακεδονία αρχίζει. Ευρωεκλογές 9 Ιουνίου και σίγουρα όσο πάνε και γίνονται πιο έντονες, η έντονη παρουσία των πολιτικών, των κομμάτων, των αρχηγών, των υποψηφίων. Βλέπουμε να περιοδεύουν σε όλη την επαρχία, σε όλη την περιφέρεια, παντού, να δίνουν το δικό τους αγώνα. Ας δούμε όμως και τον αγώνα πώς δίνουν κάποιοι ευρωβουλευτές. Είναι κοντά μας η κυρία Τελιγιορίδου Ολυμπία, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Τηλεφωνικά την έχουμε και την καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Καλησπέρα σε όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούν. Να πούμε βέβαια ότι ήσασταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κάνει και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κτηνίατρος στο επάγγελμα, έτσι. Ναι, είμαι κτηνίατρος στο επάγγελμα, έχω και ένα δεύτερο πτυχίο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και διατέλεσα την τελευταία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την τελευταία χρονιά, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωραία, οπότε αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να συζητήσουμε και τα αγροτικά λίγο περισσότερο, μια που ενδιαφέρουν την ελληνική περιφέρεια, έχει μεγάλη σημασία για μας να ακούμε τις απόψεις σας. Θέλω όμως, κυρία Τελιγιορίδου, να αρχίσουμε με την χθεσινή ημέρα, ημέρα που είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία των ποντίων. Θα ήθελα έτσι την άποψή σας, μια δήλωσή σας. Είναι μια ημέρα μνήμης και συνείδησης. Είναι μια μέρα που αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνισμού, καθώς υπήρξε η γενοκτονία 353.000 ανθρώπων. Χιλιάδων ανθρώπων από το τουρκικό καθεστώς που ήθελε ένα κράτος εθνικής ομοιογένειας και οδήγησε και στον ξεριζωμό πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Η μέρα λοιπόν αυτή αποτελεί για μας, και εγώ ξέρω ότι είμαι και ποντιακής καταγωγής. Αυτό δεν χρειάζεται να το πείτε, φαίνεται από το επίθετό σας. Φαίνεται και από το επίθετο. Είναι μια ημέρα στην οποία οφείλουμε τον απόλυτο σεβασμό στα θύματα, αλλά και την εγρήγορση της προσπάθειάς μας για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία, όμως η διεθνής αναγνώριση είναι αυτή η οποία και είναι χρέος απέναντι στους προγόνους μας, αλλά είναι και μια τεράστια ευθύνη απέναντι στις γενιές του μέλλοντος, καθώς η αναγνώριση αυτή θα δώσει την δυνατότητα να μην επαναληφθούν αντίστοιχα γεγονότα φρικαλαιοτήτων, αλλά να βοηθήσουμε μέσα από την ιστορική αλήθεια στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών, γιατί τέτοιου είδους φαινόμενα όταν δεν αναγνωρίζονται και από την πλευρά που τα έκανε αφήνουν πάντα σκιές και για το μέλλον. Μάλιστα. Και σίγουρα οι λαοί θέλουν να συνυπάρξουν και να ζήσουν ειρηνικά όλοι οι λαοί σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα βέβαια στα Βαλκάνια, τα οποία είναι πολύπαθα. Να πάμε στα αγροτικά θέματα, κυρία Τελιορίδου. Πολλά και σημαντικά είναι τα θέματα της επικαιρότητας βέβαια, ωστόσο θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα, λίγους μήνες, οι αγρότες ήταν σε κινητοποίηση λόγω της ΚΑΠ. Πείτε μας λίγο, εάν οι όποιες διαβεβαιώσεις και η όποια αναθεώρηση τη θεωρείτε ικανοποιητική. Είναι γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά προβλημάτων που σχετίζονται και με τους γενικούς στόχους της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά αυτό που βιώνουν οι Έλληνες αγρότες έχει κυρίως σχέση με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2021 και παρουσιάστηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση, την οποία πήρε το Νοέμβριο του 2022. Αυτό το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατεφημισμόν έχει αυτή την ονομασία, γιατί ούτε εθνικό είναι ούτε στρατηγικό, πρώτον έγινε χωρίς καμία διαβούλευση με τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς, αγροτικούς φορείς, πολιτικά κόμματα, κοινωνικούς φορείς,
αλλά ήταν αποτέλεσμα κλειστών διαδικασιών ανάμεσα στα στελέχη της κυβέρνησης, που αγνοούσαν όμως την πραγματικότητα του τι συμβαίνει στην αγροτική παραγωγή της Δεν χώρας νομίζω μας. Να αγνοούν, μάλλον τη βλέπουν μέσα από τη δικιά τους οπτική γωνία και από τα δικά τους συμφέροντα, κυρία Τελιωρίδου. Και από τα δικά τους συμφέροντα, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά φαίνεται γενικότερα τελικά ανεξάρτητα από τα κίνητρα ότι αυτό το σχέδιο καταστρέφει την αγροτική παραγωγή στη χώρα. Θα και παρακαλούσα το όνομα να γραφτεί καλά, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Τελιγιορίδου στο κοντρόλ. Συγγνώμη και συνεχίστε. Δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν που έγινε με το σχέδιο αυτό είναι ότι αφαιρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις, τις άμεσες ενισχύσεις που παίρνουν οι αγρότες. Για παράδειγμα, μόνο στην πρώτη πληρωμή που έγινε για την βασική ενίσχυση αφαιρέθηκαν 240 εκατομμύρια ευρώ. Στις πληρωμές που έγιναν πριν από λίγες ημέρες για τις συνδεδεμένες και τα οικολογικά σχήματα, οι αγρότες είδανε να παίρνουν μειωμένα ποσά, κατά 50 τουλάχιστον τις εκατό. Και από την άλλη, αυτό γιατί συνέβη, μήπως γιατί τα κλίματα κατευθύνθηκαν, ας πούμε, στη Θεσσαλία? Όχι, μα και η Θεσσαλία υποφέρει. Αυτό συμβαίνει γιατί από τον πυλώνα των επιδοτήσεων, με βάση το στρατηγικό σχέδιο, αφαιρέθηκαν 900 εκατομμύρια άμεσων ενισχύσεων για να πάνε, υποτίθεται, σε άλλα επενδυτικά μέτρα. Σε δεύτερο πυλώνα, ας πούμε. Στο δεύτερο πυλώνα, στον οποίο όμως και εκεί η γραφειοκρατία, η μη κατανόηση των μέτρων αυτών, η μη διοικητική υποστήριξη αφήνει αδιάθετα εκατομμύρια ευρώ. Και φαντάζομαι σε αυτόν τον πυλώνα η απορρόφηση γίνεται κυρίως από μεγάλα συμφέροντα που υπάρχουν και στον αγροτικό κυρίως, κόσμο. Η απορρόφηση γίνεται κυρίως από αυτούς που πληρούν τα κριτήρια, και τελικά τα κριτήρια που βάζει η κυβέρνηση στα επενδυτικά σχέδια είναι τόσο υψηλά που εξυπηρετούν πράγματι μια μικρή μερίδα των αγροτικών επιχειρήσεων της χώρας. Και η συντριπτική πλειοψηφία, που είναι μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, παίρνουν πολύ λιγότερες επιδοτήσεις από αυτές που δικαιούνται. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι είναι τόσο κακός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ακόμη και η πληρωμή αυτών των επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠΕ, που η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μερικές μέρες 283 εκατομμύρια πρόστιμα. 283 εκατομμύρια ευρώ καταλογισμού. Γιατί είναι το πρόστιμα, κυρία Τελιγιορίδου? Οι καταλογισμοί που μπήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για μη τήρηση όρων και κανόνων στις πληρωμές από τον ΟΠΚΠΕ στο εθνικό απόθεμα. Και η μη τήρηση πόρων... υπήρχε κάποια σκοπιμότητα, και το ρωτώ αυτό γιατί θυμάμαι